Λουκέτο μετά από δεκαετίε στον θάλαμο 14 του ψυχιατρίου Αθαλάσσα, ο οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ω μεικτό θάλαμο ασθενών με βαριά νοητική στέρηση. Μετά από χρόνια συζητήσεων και παρατηρήσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και την Επιτροπή του Συμβουλίου τη Ευρώπη, αποφασίστηκε η αποϊδρυματοποίηση των ασθενών και το οριστικό κλείσιμο του θάλαμου 14. Οχτώ άντρε και πέντε γυναίκε μεταφέρονται σε προστατευμένε δομέ, όπου θα εκπαιδεύονται και θα βελτιώνουν τι δεξιότητέ του για αυτοσυντήρηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνικοποίησή με την υποβολή 11 συνολικά υποψηφιωτήτων για την Προεδρία τη Δημοκρατία, ολοκληρώθηκε στι 12 ακριβώ η διαδικασία εν των εκλογών της 17η Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή ενδείξει για κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο τελικό ποσό ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μετά και τι χθεσινέ τηλεδιασκέψει των μελών τη Συντονιστική Επιτροπή και των εκπροσώπων τη ΠΥΜΚΟ. Τα ξημερώματα εξάλλου λύγει το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για να παραδώσει η ΠΥΜΚΟ την τελική τη έκθεση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ούτε και σήμερα κατάληξη των διαπραγματεύσεων και συμφωνία σε ένα συγκεκριμένο ποσό, θα πρέπει πλέον τα μέλη τη Συντονιστική Επιτροπή να αποφασίσουν εναλλακτικέ λύσει για τη συνέχεια τη διαδικασία. Η Συμφωνία Κύπρου-Τρόικα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί επειδή υπάρχουν χρηματοπιστωτικά θέματα που πρέπει να επιληθούν ώστε το χρέο να είναι βιώσιμο, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ. Δεν τίθεται κανένα θέμα διπλή ερμηνεία ή παρερμηνεία στο προσχέδιο που συμφωνήθηκε με την Τρόικα για τα θέματα φυσικού αερίου και η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να αποστείλει στην Τρόικα το προσχέδιο του νομικού πλαισίου για το Ταμείο Εντρογων Ανθράκων, ωστόσο δεν απαιτείται συμφωνία τη. Αυτό δήλωσε ο Υπουργό Εμπορίου, ο Νοκλή Ηλικιώτη, ο οποίο πρόσθεσε ότι το απόγευμα, σε τηλεδιάσκεψη με την Τρόικα, λειτουργοί του εμπορίου θα μεταφέρουν τη θέση τη Κυπριακή Δημοκρατία έναντι των νέων απαιτήσεων που προβάλλει η Τρόικα στα θέματα διαχείριση του φυσικού αερίου. Ο κύριο Ηλικιώτη κατήγγειλε παράλληλα την αντιπολίτευση για παρασκηνιακή συμφωνία με την Τρόικα, ώστε να μην εγκριθεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Ιδροκονανθράκων.